Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είναι ένα βίντεο ταξιδιωτικό. Θα δείξουμε τη δρομή μας προς Αλβανία, από πόλεμο σε Αλβανία. Όπως έχετε καταλάβει πολύ καλά με την Goldwing, είμαι στην Ιωνία οδό. Προσεγγίζω τα Ιωάννα, σε 30 περίπου χιλιόμετρα θα είμαι στα Ιωάννα. Πίσω έχω τρεις σπάνιες μοτοσυκλέτες, δύο συγγνώμη. Έχω την Κάπα 1600, την Bagger του Γιάννη, την έχετε δει σε άλλα βίντεο, τη μαύρη. Έχω το CB το 1100, το RS, το τελευταίο αερόψη όλων των εποχών της Honda, το οποίο έχω κάνει και ειδικό αφιέρωμα. Υπάρχουν στην Ελλάδα 4-5 κομμάτια, είναι υπεράριστο. Εδώ να πω ότι αυτό καταργήθηκε πέρσι το μοντέλο, το 2022, αλλά σταμάτησε να σέγγεται το 2021 στην Ελλάδα. Ο λόγος που καταργήθηκε είναι ότι δεν μπορεί να περάσει ρυπούς, λόγω ότι είναι το μοντέλο ρόψυκτο. Είναι υπεράριστη κατάσταση. Και πίσω έχω και το Vestrom του Θωμά του φίλου, του κουτιού πεντεγωστού του Trump Rider. Εδώ είμαστε πάνω στη γέφυρα, υπάρχει πάρα πολύ αέρας. Σε κάθε γέφυρα, δεξιά-αριστερά, υπάρχει μπουγάζι. Αλλά το Goldwing δεν μπορεί να κουνήσει, με μεταξωνίο 1,70 μέτρα. Πίσω έχω το γιο μου, πάω συντηρητικά γιατί είναι 80 κιλά και έχω και αποσκευές, όχι πολλές, αλλά έχω αποσκευές. Εννοείται πως όταν είμαι με τη γυναίκα μου, η γυναίκα μου είναι πολλά κιλά πιο ελαφριά, αλλά οι αποσκευές που κουβαλάει είναι σαν να κουβαλάει το γιο μου πιο παχύ 40 κιλά. Λοιπόν, εδώ υπάρχουν πάρα πολλές σειράγγες. Πάρα πολλές. Τεράστιο έργο αυτό ο νεοδός για να γίνει. Εγώ για πάρα πολλά χρόνια ταξίδευα στα Ιωάννα μέσα της Κατάρας. Έχω περάσει ήδη 6 σύραγγες. Ο καιρός είναι καλός, ιδανικός για μοτοσυκλέτα, χιλιοφάνεια. 16 βαθμούς. Περίμενε. 16 βαθμούς στον ήλιο. Εκατό λέει. Καλά. 100. Μην τρελαίνεσαι. Ο πίσω μας βρήκε το φώτο και του λέω, φίλε μου, του λέω 100, του λέω. Είναι τώρα, έχεις τρελαθεί. Λοιπόν, κι άλλη σειράγγα. Τα ραντεβού μας είναι στην Οικουμενίτσα. Με γνωστούς από εσάς μέσω των βίντεο συνταξιδιώτες και μερικούς που και εγώ για πρώτη φορά μας γνωρίσω, τα παιδιά αυτά μέσω του Bullying Brotherhood MC, της ομάδας που έχω δημιουργήσει στο Facebook, ήρθαν σε επαφή μαζί μου και δηλώσαν ενδιαφέρον για την εκδρομή. Η εκδρομή έχει επιτυχίες, συμμετοχές, άνευ προηγουμένου, διότι είναι η πρώτη φορά που θα ταξιδέψω στο εξωτερικό, σε κοντινό μέρος όπως στην Αλβανία, δεν είναι μακριά, ευτυχώς, γιατί θα είμαστε πάρα πολύ μισκίνητοι. Οι μοτοσυκλέτες είναι παιδιά 19 μοτοσυκλέτες, τεράστια συμμετοχή από συνταξιδιώτες φίλους και ανθρώπους που στηρίζουν το κανάλι, Motorrider. Θα είναι 10 Honda, 1 Yamaha, 2 Suzuki, 3 BMW και 2 Triumph. Παραδόξως δεν υπάρχει καμία Ducati. Για την Kawasaki θα πω, γιατί η Kawasaki πλέον φυτοζωή στην Ελλάδα, λόγω έλλειψη αντιπροσωπείας όλα αυτά τα χρόνια, τα τελευταία 2 χρόνια μάλλον. Τώρα γίνεται μια προσπάθεια καινούργια, με την KSR θα δούμε. Έχω Cruise Control. Κινούμε περίπου με 125 χιλιόμετρα αληθινά. Συγγνώμη, με 118 αληθινά. Το κοντέρ τσέκ με δεν αποκλείσει σε αυτή τη μοτοσυκλέτα. Και περνάει κάθε αναμαλία σε μαγικό χαλί.
Σήμερα τα πρώτα να πάρω το Forza, αλλά τελευταία στιγμή η κόρη μου κλείνει στο μάτι και μου λέει: Καλά, που θα πας. Θα με αφήσει εδώ. Και παραμείνει καλά στο χατήρι και την πήρα. Γιατί εκεί στο Αλμπάνια έχει κάτι στριφτερέ διαδρομέ, έχω μάθει καινούργιε. Και ήθελα να λίγο πιο σβέλτε, αλλά λόγω του κομβόη που πάρα πολλά παιδιά. Άρα είναι αδύνατο να είμαστε σβέλτη. Πήρα τη μεγαλειώδη κυρία για να είμαι ξεκούραστο. Τελευταία στιγμή σε απόφαση. Φυσικά αυτή η απόφαση έγινε γιατί, μάλλον αυτή η σκέψη για να γίνει αυτή η απόφαση, έγινε διότι ο γιο αντέχει όπω είναι ώστε να καθίσει σε Honda Forza. Ενώ τη κυρία Miss Rider είναι αδύνατο να την πει να ταξιδέψει σε Honda Forza εξωτερικό. Αν γίνει αυτό, μετά μπορεί να γυρίσουμε και τον Τζόκερ, α πούμε. Πε να πάμε να παίξουμε και κανένα τζοκεράκι, άμα την πίσω να ταξιδέψει. Λοιπόν, θα κλείσω την κάμερα και θα δείξω αργότερα όταν περνάμε σύνορα και όταν συναντηθούμε και συναντηθούμε με τις υπόλοιπες μοτοσυκλέτες οι οποίες έχουν φύγει από Αθήνα. Πολλές. 12 από Αθήνα. Δύο από Λουτράκη και μία από Τρίπολη. 11 από Αθήνα, συγγνώμη. Μία από Βόλο, μία από Καρδίτσα, μία από Ερχομενό, μία από Καμένα Βούρλα και μία από Ιωάννινα και ραντεβού Οικουμενίτσα. Άρα, ξαναλέω πάλι, είναι 10 Honda, μία Yamaha, 3 BMW, 2 Triumph, 2 Suzuki και μία από Αθήνα, μία από Καρδίτσα, μία από Καμένα Βούρλα, μία από Ερχομενό, μία από Ιωάννα, δύο από Λουτράκι, μία από Τρίπολη και όλες οι υπόλοιπες, μετρήστε πόσες είναι, από Αθήνα. Νομίζω οι υπόλοιπες είναι 14. Παιδιά, έτσι πως έχουν γίνει τα πράγματα, δυστυχώς η Αθήνα είναι πιο μεγάλη από όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Γι' αυτό και είναι μια φρίκη και βλέπετε ότι από όλη την Ελλάδα οι μηχανές είναι πιο λίγες από την Αθήνα. Πράγμα το οποίο πρέπει να μας προβληματίσει. Γιατί συνέχεια πάνε και άλλοι στην Αθήνα. Λοιπόν, τα λέμε αργότερα όταν ξανανοίξει πάλι η κάμερα. Προς τη στιγμή, γεια σας. Άνοιξα την κάμερα ξανά γιατί εδώ μας είναι Γνατία εδώ και πηγαίνουμε από Ιωάννη Γουμανίτσα. Και θα πρέπει να ομολογήσω ότι είναι το πιο ωραίο κομμάτι εθνικής οδού όλων των εποχών. Καθότι έχει πράσινο, πράγμα το οποίο είναι πολύ σπάνιο. Για εδώ, να το βρει στην εθνική. Και είναι και ένας δρόμος ο οποίος τον διανύω πρώτη φορά. Μπορώ να κάνω και λάθος όμως, όχι. Ναι, γιατί η Κομμανίτσα έχω έρθει δύο φορές. Μία Λευκάδα πήγα πριν 13-4 χρόνια. Η κόρη μου τώρα είναι 11-15, πριν 14 χρόνια. Και δεν μπορώ να θυμηθώ αν είχε παραδοθεί η Ιωνία οδός πριν 14 χρόνια στους Έλληνες οδηγούς, Έλληνες πολίτες. Και επειδή το έχω περάσει αυτό μάλλον, αποφάσισα να ανοίξω την κάμερα, το καταγράψω. Έχω φτάσει μέχρι Ιωάννα φυσικά, αρκετές φορές, αλλά μετά συνέχισα από Ιωάννη ευθεία πάνω, καρφή, ας πούμε, να πιάσω σύνορα ή Ζαγοροχώρια. Εδώ τώρα να πάω Οικουμενίτσα από Ιωνία εδώ, το κάνω πρώτη φορά. Και είναι μια εθνική οδός η οποία είναι φοβερά ενδιαφέρουσα. Εντάξει, δεν είναι τόσο πλατιά όπως είναι τα προηγούμενα κομμάτια της Ιωνίας οδού, στενεύει κομμάτι εδώ. Αλλά η ποιότητα της ασφάλτου, ναι, είναι καλή. Όχι εξαιρετική, όπως είναι στην Αγνατία. Α, να πεις και ο Γιάννης μας έφτασε με τον BMW και τα υπόλοιπα παιδιά. Εγώ, παιδιά, πάω με 120 κοντέρ άλλων μου σκλεντών, 110 της δικιάς μου, γιατί η δικιά μου δεν κλέβει καθόλου.
Και τώρα μετά από πάρα πολλή ώρα. Α, όχι, δεν είναι τα παιδιά, δεν είναι οι φίλοι μου. Κάτσε. Όχι, όχι. Είναι ο Γιάννης, ναι, είναι ο Γιάννης πίσω. Αλλά είναι και ένα GS αυτό. Όχι, ή ο Θωμάς είναι. Ναι, ο Γιάννης είναι. Αυτά παιδιά είναι φίλοι μου. Ναι. Απλά πίσω είναι ο Θωμάς. Και πιο πίσω είναι ο Γιάννης με το K600 και πιο πίσω είναι ο Γιάννης με το CP το 1100, το RS. Τώρα με φτάσανε. Για πάρα πολύ ωραία ήμουν μόνος μου. Γιατί εγώ πληρώνω με το κινητό τηλέφωνο στα διόδια και τα παιδιά μάλλον πληρώνουν κάποιος από την παρέα με μετρητά, καυστερούν για μένα πίσω. Αλλά μολυνότητα εγώ μπροστά, βάζω το cruise control στα 110 αληθινά. Και εντάξει, μεγάλες μηχανές έχουν, εθνική οδός είναι, σίγουρα θα με φτάσουν, δεν το συζητάμε. Οπότε με φτάσανε. Με έχουν σε απόσταση αναπνοής για τα ακριβά. Ας κλείσουμε λοιπόν λίγο πάλι την κάμερα. Αυτό είναι ένα μέρος του κομματιού της Ιωνίας Οδού από Ιωάννα προς Ιγουμενίτσα. Ομολογουμένως φανταστικό για εθνική οδός. Τεράστιο η Ιωνία οδός. Πάρα πολλές σύραγες. Πολύ παραπάνω σύραγες από τη Γεγνατία οδός, την οποία συχνά πυκνά την περπατάω, διότι πηγαίνω σε Αλεξανδρόπολη, γιατί εκεί κατάγεται, μάλλον μένει μόνιμα η αδερφή της σύζυγου. Ενώ σε αυτό το κομμάτι εδώ, στη Δυτική Ελλάδα, έχω έρθει πάρα πολλά χρόνια, η Οικουμενίτσα τουλάχιστον, παιδιά, πάρα πολλά χρόνια. Και έχω έρθει 2 φορές. Η μία μάλιστα είχα έρθει και με τη Βέσπα, και ήταν συγκέντρωση, πανελλήνια συγκέντρωση από τους κλεστών στο δρέπανο της Οικουμενίτσας. Είχε ένα κάμπινγκ τότε, το οποίο δεν ξέρω τώρα να λειτουργεί. Πριν πάρα πολλά χρόνια, πρέπει να ήταν 1993, νομίζω, καλοκαίρι, Αγίου Πνεύματος. Εκεί λοιπόν συνάντησα την πρώτη Gold Wing. Για την ακρίβεια συνάντησα 4-5 Gold Wing σε ένα ειδικό κάμπ που είχε παραχωρήσει τότε η ΜΟΤΟΕ που οργάνωνε την Πανελλήνια Συγκέντρωση εκείνης εποχής, Τυριά, μέρος Τυριά. Και έκτοτε, το 93 δηλαδή, το 94, ορκίστηκα ότι θα αγοράσω μια Gullwing. Το έχω πει αυτή την ιστορία πάρα πολλές φορές. Και τώρα ο δολοφόνος γυρίζει στον τόπο του εγκλήματος, δηλαδή γυρίζει πάλι στην Οικουμενίτσα, εκεί που ξεκίνησαν όλα. Λοιπόν, ας κλείσουμε την κάμερα. Το μπαρμπίς έχει λερώσει. Θα χρειαστεί να το καθαρίσουμε όταν φτάσουμε στην Οικουμενίτσα. Είναι γεμάτο μυγάκια. Και επίσης ο Γέρης που ταξιδεύει με γυμνό. Αν δείτε παιδιά τα ρούχα του, τα παντελόνια του, τα μοτσικλαστικά, είναι χρώμα μπες της άμμου. Πανέμορφα. Και είναι γεμάτα από μυγάλια, έχουν γίνει μαύρα. Και λέω, κοίτα, ο άνθρωπος τι έχει τραβήξει με το γυμνό. Φυσικά δεν γίνανε σήμερα. Γίνανε σε βάθος χιλιόμετρο που έχει ταξιδέψει με τη μηχανή και προφανώς αυτά δεν μπορούν να με το πλήσιμο να φύγουν. Άντε, τα λέμε αργότερα, παιδιά. Να βγάλουμε και τα δύο δε τώρα. Θα κάνω, παιδιά, πάλι κάμερα σε καταγραφή συγγνώμη της Ιωνίας οδού, στο σημείο που γίνανε προς Οικουμενίτσα, γιατί είναι απίθανη. Κοιτάξτε την απορφιά εδώ. Μπράβο τους. Μπράβο τους. Τέλος πάντων, κάνανε αυτή την εθνική. Τι να πω, σε σημείο που είναι μαγευτικό να πεις και από όλοι να πήγαινε ο δρόμος. Από εδώ πρακτικά ναι. Ναι, μπορεί να έχετε δίκιο. Από ενθουσιασμό το είπα το μπράβο τους, ίσως. Και αυτό το τούνελ μου αρέσει πάρα πολύ γιατί είναι βαμμένο γκρι. Δεν έχω ξαναδεί τούνελ που είναι βαμμένο γκρι. Δεν είναι δηλαδή το τσιμέντο, το χρώμα του τσιμέντου. Το έχουν βάψει με τσιμεντόχρωμα. Κοιτάξτε, ομορφιά εδώ, έχει εθνική, ε. Άμα ήταν έτσι όλη εθνική, δεν θα πήγαινε από εδώ στο βουνό. Καταπληκτική.
Αυτή είναι η μοναδική μοτοσυκλέτα που έχει φτιάξει η Honda. Που η μέση κατανάλωση που δίνει είναι αληθινή. 5,6 δίνει και εγώ τόσο και ο συνήθως από 5,5 μέχρι 5,8, αλλά συνήθως και 5,6 όσο λέει η Honda. Και τώρα από την ώρα που έβαλα βενζίνη και μηδένισα το βόλευ δηλαδή, είμαι 5,5. Και κινούμαστε με 110 αληθινά, 120 κοντέρ ενός μιας άλλης μηχανής, που δεν είναι καθόλου λίγα χιλιόμετρα. Και μάλιστα με ζελατίνα ψηλά. Τώρα τη χαμήλωσα για να μην γράφει κάμερα μέσα από τα μυγάκια που έχει γεμίσει ζελατίνα. Όλες οι υπόλοιπες, εκεί που λέει μέση, το σύμπαντο 125 λέει 1,4 και εκεί 2,4. Το Forza λέει 3,6 και εκεί η μέση 4,3. Μπορεί να κάψει και 3,6, αλλά πρέπει να πας με 100 χιλιόμετρα σταθερά ή να πας σε επαρχιακό δρόμο, στο βουνό δηλαδή, πολύ σιγά. Σιγά, βόλτα. Δηλαδή καμία μηχανή στην εθνική της Honda δεν μπορεί να κάψει αυτά που λέει η Honda, μόνο αυτή. Γιατί ήταν τα 120 κοντερίς και είναι μια ταχύτητα σοβαρή ταξιδίου, εντάξει. Ξεκάθαρα νόμιμη και σε πάρα πολλά κράτη παράνομη. Λοιπόν, παιδιά, εδώ πέρα έχει πολύ ωραία γέφυρα. Και φαίνεται καταγράψω. Πάρα πολύ ωραία αυτή η εθνική. Το είπα επανειλημμένα. Κοιτάξτε πόσο όμορφο είναι. Παραμυθιά έχουμε έτσι. Πλησιάζουμε. Λοιπόν, φτάσαμε παιδιά στο καφέ Μικρέ στην Οικουμενίτσα που έχουμε το ραντεβού με τα υπόλοιπα παιδιά. Όχι tilt lock, περίμενε FPV, εδώ είμαστε. Φτάσαμε. Εδώ έχω την ΕΛΠΑ, την Express Service έχω εδώ. Τους έφερα από Βόλο Τρίκαλα Express Service και έστειλα το Honda να πάει να πάρει το BMW. Γιατί δεν γινόταν αλλιώ. Λέω: Έχω ένα BMW, λέω, μέχρι να το συναντήσω. Λέω: Γιατί εδώ πέρα έχω την Θεσσαλονίκη. Βλέπει. Την Θεσσαλονίκη έφυγε από την Αθήνα να ανεβάσω πάνω 15 μηχανέ. Εγώ φέρα με την Express Service τη δικιά μου την Goldwing να φέρω πίσω 5 μηχανέ. Και αφού εδώ πέρα επειδή. Λέω: Θα μείνει αυτό, δεν υπάρχει περίπτωση να μείνει. Του στέλνω ένα Honda από το ερχομενό και του λέω: Πάνε πάρτο να του λέω. Στα καμένα βούρλα λέω είναι αυτός. Να, στα καμένα βούρλα είναι εδώ. Και μου έχει λέει: Μα βρει στα τρίκαλα του λέω. Μετά μου φοβάσαι, λέω: Γιατί έχω μαζί λέω την Express Service. Μου λέει: Εντάξει, λέει έγινε. Του λέω: Ρε μαλάκα, λέει, μην του πει τίποτα. Λέει τώρα που με λέει στα δυο μα. Λέει στο κοντάκι το φίλο μου εδώ, που του του λέει. Μην του πει λέει τίποτα τώρα που είμαστε δυο μα. Λέει: Πάμε να πάρουμε ένα μπουκαλάκι λάδι. Πήγε και πήρε λάδι. Και μάλιστα πήρε και λάδι για αυτοκίνητα, μπερδεύτηκε. Εδώ παιδιά, αυτό είναι το πρώτο που βλέπω από κοντά, Έλληνα. Σαν το δικό μου, είναι βέβαια το απλό over the tour. Είχα αλλάξει το πεντή ζελατίνα, έχει βάλει μία Puig και πιο πλατιά και πιο ψηλή. Έχει βάλει τα deflector στις Honda, εδώ, τα οποία είναι ρυθμιζόμενα. Τα βλέπετε, στέλνουν αέρα το καλοκαίρι και το χειμώνα κόβουν αέρα. Και αυτό το παίρνουν μόνιμα κατά πόδια τα deflector σε αυτά τη Honda. Μόνιμα και το έχει κάνει αυτοκίνητο ο άνθρωπος. Πείτε παιδιά λίγο για την Οικουμενίτσα, παραθαλάσσια. Τώρα τυχαία την άνοιξα την κάμερα, για όσους δεν έχουν δει την πόλη να τη δούνε. Δεν είναι άσχημη πόλη η Οικουμενίτσα. Δύο φορές που έχω έρθει εμένα μου έχει αρέσει. Θα μπορούσα να μείνω εδώ, έτσι πιστεύω. Γιατί να μην μείνω. Λευκάδα δίπλα, Φιλοχία παραδίπλα, Σίποτα, Πάργα, ωραία μέρη, Ιωάννινα. Θα μπορούσα να μείνω. Έδαφος Φοίνικες θυμάμαι τότε πριν 30 χρόνια που είχα έρθει όπως σας είπα στην αρχή του βίντεο στο κάμπινγκ το Τρέπανο. Μου είχαν κλέψει τα παπούτσια έξω από τη σκηνή. Τότε μέναμε σε σκηνές. Πήγαινε στη συγκέντρωση του για το κάμπινγκ. 3.000 μοτοσυκλέτες, 6.000 σκηνές. Άφησα τα παπούτσια απ' έξω, σηκώναμε το πρωί. Παπούτσια πουθενά. Και με τις αγωνάρες έφυγα από το Τρέπανο να έρθω στην Οικουμενίτσα
σε γονάρες τώρα, και να ψάχνω να βρω Κυριακή παπούτσια. Και τα μαγαζιά να είναι φυσικά όλα κλειστά. Και ό, του θαύματος βρίσκω ένα μαγαζί με τουριστικά, δηλαδή είχε μπρατσάκια, βατραχοπέδιλα, μάσκες, καταλάβατε. Το οποίο έμενε και ανοιχτά την Κυριακή για να μπορέσει να εξυπηρετήσει, ξέρω εγώ. Και είχε και παπούτσια, όχι πολλά ποικιλία, φανταστείτε. Ένα, δυο, τρία ζευγάρια παπούτσια, αντρικά, κλειστά. Γιατί κάνει να τα φορέσει, να γυρίσω πίσω. Και παίρνω παπούτσια. Και να δεις που μου αρέσαν και τα κράτησα για 2 χρόνια. Μέχρι που λιώσανε το περπάτημα, ήταν πολύ όμορφα. Τρία σχέδια είχε και το ένα μου άρεσε. Πώς σε κατσίσει. Το δεύτερο βράδυ που λύσει σκηνή, τα παπούτσια μέσα λέω μου τα ξανακλέψουν τώρα, λέω που να ξαναβρω. Μπορεί να μην είχα άλλο λέω ζευγάρι, άλλο νούμερο. Γιατί ήταν και ένα μαγαζάκι μικρό. Με τουριστικά. Τώρα πηγαίνουμε για σύνορα. Έχουμε βάλει το Βαγγέλη μπροστά με το Βεστρόμ το 1000 της προηγούμενης γενιάς, 2018 μοντέλο είναι αυτό. Και έχει βάλει ο Βαγγέλης σύνορα μαυρομάτι. Εγώ τον ακολουθώ. Έλα μωρέ, εντάξει τώρα, σιγά. Εδώ παιδιά αριστερά είναι το δημοτικό στάδιο της Γουμενίσσας. Εδώ πέσε ο Φεσπρωτός. Γάμα, τι κατηγορία ο Φεσπρωτός, Δημήτρη? Α, σούπερ, α, σούπερ λεκτίο, α, μεγάλη κατηγορία είναι, βέβαια. Δηλαδή, σαν να λέμε πέντε εθνική, σούπερ λεκτίο, σωστά. Α, ο Ρότσα είναι ο προπονητής, μπράβο, πολύ ωραία. Ο γιος μου ασχολείται εντελεχώς με το ποδόσφαιρο και εγώ παρακολουθώ, αλλά εγώ παρακολουθώ τα μεγάλα τα κλαμπς. Θα σας παρακολουθώ όλα τα κλαμπς. Και τα ξέρει όλα, λέει ο Χουάν Ραμόν Ρότσα είναι ο προπονητής, το Φεσπρωτό. Και ο Φεσπρωτός πρέπει να τερμάτισε πέμπτος, παρακαλώ. Α, πήγαινε καλά δηλαδή και μετά κατάλαβα. Ναι, αλλά έπαιζε όταν ήταν σε πιο μακρή κατηγορία. Ο Βαγγέλης αυτό το Βεστρόμ το πήρε μεταχειρισμένο σε μια υπεράριστη κατάσταση με 20.000 χιλιόμετρα. Τώρα καταλαβαίνεις ότι χιλιάρα με το σκλέτα, 20.000 χιλιόμετρα, εντάξει, καινούργια. Καινούργια, εντάξει. Την έχει το παιδί κάπου σε καιρό, έχει κάνει κάποια ταξίδια μαζί μας, ακολουθεί. Και μια λεπτομέρεια ότι είχε και τριβάλι της Οχνήσιο, τη Σουζούκη παρακαλώ. Δεν έχει τύχει να ξανασυναντήσει ο τριβάλι της Οχνήσιο. Βαγγέλη, έχεις βάλει μαυρομάτι, ε! Μαυρομάτι έχεις βάλει, ε! Ωραία, ωραία, ωραία. Βλέπετε, παιδιά, και τις βαλίτσες του Σουζούκι. Γράφουν Σουζούκι πίσω. Και είναι και κομμένο στο πλάι. Αν πλαγιάσεις πολύ, να με βρούνε κάτω. Τα έχει μελετήσει όλα η Σουζούκη, γιατί εργοσιακή βαλίτσα, εκεί που κόβεται φάλτσα, η πλευρική, η δεξιά και αριστερά, δεν κόβεται όπως έπιτας, παιδιά. Εκεί άρεμα ο τσικλέτα πλαγιάσει όλη τέρμα κάτω για κουμπίσει το μαρσπιέ, θα βρει βαλίτσα με ένα κομμένη έτσι. Μα θα πεις, άμα βάλει μια άλλη βαλίτσα, άμα βάλεις μια άλλη βαλίτσα και είναι εξίσου πλατιά, θα βρει. Το εργοστασιακό είναι εργοστασιακό, κακά τα ψέματα. Πόσο το κάνουμε. Έχει μελέτη. Μα θα μου πεις έτσι
είναι πιο ακριβές, κάνω λίγο χώρο, θα βάλω τζίβι, βάλω ό,τι θες. Αλλά αυτή η αμπλαγιά σε στέρμα δεν θα βρει. Θα μου πεις, τα αμπλαγιά σε στέρμα με τριβάλτσα. Η Σουζούκη όταν κατασκευάζει τη βαλίτσα έχει πάρει υπόψη της όλα τα ενδεχόμενα. Κάποιος παλαβός μπορεί να αμπλαγιάζει στέρμα με τριβάλτσα. Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Σίγουρα θα υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Έχω δει ανθρώπους να τα κάνουν αυτά. Λοιπόν, τώρα δεν είναι όμορφο κάτι, θα το κλείσουμε την κάμερα και θα την ανοίξουμε αργότερα. Φτάσαμε στο σύνορα, παιδιά. Περάσαμε το μάλλον εδώ με το Μαυροβάτι. Τα σύνορα αυτά ονομάζεται Μαυρομάτι. Κατολιστής δεξιά. Στο δρόμο κάτω υπάρχουν πέτρες. Λοιπόν, έχουν περάσει ήδη μπροστά 9 μοτοσυκλέτες. Εμείς τώρα είμαστε στο γκρουπ με 4 και υπάρχει πίσω και ένα γκρουπ με άλλες 5. Οι οποίοι λίγο, μείναν λίγο πίσω γιατί ο Τάσος ξεχάστηκε, δεν έβαλε το πέντε βενζίνη. Πήγαμε να βάλουμε βενζίνη. Τα μεζάνικα που ήταν εκείνη τη στιγμή όχι κλειστό, ήταν ότι βάζανε βενζίνε, υπήρχε βετίο εκεί. Αργήσαμε για να βάλει ένα βενζίνη. Εσύ πέρασες. Και είσαι πάλι εδώ. Πώς πέρασες. Γιάννη, πέρα μπροστά, παίρνα, 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 παίρνα. Στη σειρά, στη σειρά. Στη σειρά. Ωραία. Στοπ, 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 στοπ. Να γελάω, Δημήτρη, κατέβα. Ναι. Λοιπόν, μόλις πέρασαμε τα σύνορα, παιδιά, εδώ πέρα, με τους κυρίους. Πάμε λίγο, αγάπες. Πάμε γιατί μας περιμένουν άλλοι πιο μέσα. Λοιπόν, σε πήρα τηλέφωνο, Τάσο, πολλές φορές. Σε πήρα πολλές φορές, αλλά δεν απάντησες. Έχω το κινητό εδώ και δυστυχώς δεν. Ωραία. Πάμε, πάμε. Ωραία. Πάμε. Συνεχίζουμε, πάμε να βρούμε τους άλλους. Έτοιμοι. Πω, ρε, πώς τη βάζει τη μηχανή μπροστά, ρε, φίλε. Είσαι φοβερός, ε. Σταματήσαμε, παιδιά, για συνάλλαγμα. Είναι πάρα πολλές οι μοτοσυκλέτες. Γιώργο, φύγε μπροστά και πάρε και τους υπόλοιπους, εντάξει. Αυτός εδώ ρε μαλάκα στο λόγο μου. Του θέλω μία κοντά και πάει και πάρε και ένα κιλό λάδι. Μου λέει μετά 170, μου λέει με συμπάει λίγο. Ρε μαλάκα λέω. Τι πάτε και αγοράζετε γαμό, την πουτάρα που γαμώ. Τι πάτε και αγοράζετε. Γαμώ τα 6 κίλιντρα γαμώ. Τι έγινε καλά, σε αγόρι μου. Πώς θα πας. Δόξα τω Θεώ, μια χαρά, μια χαρά, μια χαρά. Μια χαρά. Πάμε. Εντάξει, Ασούλη. Όχι, μια χαρά, ακόμη θα κάνουμε λίγο συνάλλαγμα. Λοιπόν, παιδιά, πάμε Αλβανία. Μέσα φτάσαμε. Έχουν μπροστά περάσει τα παιδιά, τα άλλα. Φύγαμε ήδη, κρυμμάστε πάρα πολύ μεγάλη ομάδα και λέω να φύγουν υπό στην Ίνα, μην έχουμε κολλήσει εργίες. Να πάμε να βρούμε το ξενοδοχείο να καταλήσουμε. Έτσι, έχω μείνει εδώ πέρα, έχω στείλει μια οδική μπροστά τον κόκκινο τον πρώτο και έχω μείνει εγώ δεύτερος για δεύτερη οδική. Μπροστά έχουμε ένα crosser runner, πολύ ωραία μοτοσυκλέτα, εκπληκτική. Ο Θωμάς είναι μετά, πάρα μπροστά, φιλαράκι.
Ο Βαγγέλης με το Βεστρέμ το Χίλια, ο Τασούλης με τον Βαραντέρο που ακολουθεί στις εκδρομές μας. Ο Γανάρας, ο Μπογκαντίνης με το ΣΥΜΠΕΝ 2100, το παράξενο, το πανέμορφο. Και μπροστά είναι ο Μανώλης με το Φόρτσα, τον οποίο τον γνώρισε πρώτη φορά, με την κοπέλα του, μια κοπέλα έχει μαζί το παιδί. Στο μεταξύ, ο ήχος που κάνει το κρόσο ένα παιδιά είναι εξαιρετικότατος. Δεν το έχω ξανακούσει να δουλεύει έτσι κοντά μου, δηλαδή να το έχω από πίσω. Να το πάρω από πίσω γιατί είναι και σπάνια μοτοσυκλέτα. Και έχουν και τα παιδιά τριβάλιτσο γνήσιο της Χόντα, βλέπω. Το τοπίο εδώ αλλάζει. Είναι πάρα πολύ πράσινο. Συναντήσαμε 5-6 χιλιόμετρα άσχημου δρόμου. Βέβαια άσφαλτος, αλλά ήταν άσφαλτος γρασονισμένη. Με την έννοια για να την ξαναστρώσουν. Να κάνουν νέο τάπητα. Τη χαράζει την άσφαλτο. Πάντα θέλει προσοχή εδώ γιατί το αγαπημένο αυτοκίνητο των Αλβανών που είναι το Mercedes συνήθως πάει πατημένο και γενικά δεν υπάρχει λόγος να τρέξει γιατί οι διαδρομές είναι πολύ ωραίες και πρέπει να τις απολαύσεις. Ιδιαίτερα εδώ είναι σε τεράστια ομάδα και έχει έρθει για τουρισμό και όχι για ανάβαση, κατάβαση, κόντρα. Ο Τόλης έκανε κάποια παραπονάκια. Ρε εσύ Παύλε μου λέει καλό σου για τον κόλλο μου λέει αλλά το έχω βάλει μου λέει και μεγάλες δηλαδή, το έχω βάλει και τέρα αντιφλέκτος. Λέω εσύ το έχεις κάνει αυτοκίνητο του λέω, εσύ λέω. Εγώ θέλω να τρώω και λίγο αέρα του λέω, κάτσε καλά. Όχι μου λέει με ενοχλεί, πας ρητός ο άνθρωπος. Του βάλε μία δηλαδή ένα Πουίκ, η οποία εντάξει Πουίκ τι να λέμε τώρα, είναι top εταιρεία, ζελατίνες. Θα τη δοκιμάσω και εγώ την Πουίκ, να δω πώς μου κάθεται. Εγώ αυτό θέλω οπωσδήποτε, θέλω να βλέπω από τη ζελατίνα πάνω. Οπωσδήποτε πάνω, πάνω, πάνω. Και όταν κρυώνω ή όταν πρέπει και έχω πίσω στην επιβάτη να τη σηκώνω, η Πουίκ είναι 15 πόντους πιο ψηλή από τη μαμά. Και αν βλέπω από μέσα, με τη θέλω, θα την πάρω. Αλλά θα του κάνω μια δοκιμή, θα την πάρω την κόρμα του. Τόλι. Ο τώρα στην πρώτη σε κόφτη στην εθνική και στεναχωρήθηκε. Λέει σε 180, μου λέει μου κόβει. Λέω αγόρι μου, λέω το ξέρω, τον έχω βάλει τον κόφτη, του λέω. Λέει θέλω να πάω κι άλλο. Τι να σου πω ρε Τόλ, του λέω. Και εγώ τον έβγαλε, έχω πάει τρεις φορές. Και αυτό στιγμία. Τώρα αυτός είναι μαθημένος από τον Blackbird το 1100, το έχει τον Blackbird, έχει τον Goldwing. Και του φάνηκαν, 180 του φάνηκαν ψυχοσάββατο. Τι 180 λέει μόνο, τι θα γίνει εδώ πέρα. Δίκιο έχει. Γιατί οι παλιές δεν είχαν κόφτη. Και αδειμάξε έχουν κόφτη και αυτά με κερδίζουν και εμένα τα πράγματα. Δεν καταλαβαίνω γιατί βάζουν κόφτη. Άσε ρε φίλε να πάω εγώ και μπουστάρω. Θα κόψω εγώ δηλαδή, πρέπει να με κόψει εσύ. Και δεν είναι ότι η μηχανή κουνάει και έχει υποψία tank slapping, είναι βράχος, βράχος. Δεν καταλάβω το λόγο που βάλανε κόφτες αυτή τη μοτοσυκλέτα. Όταν η προηγούμενη, η Goldwing που είναι 100 φορές πιο ρημάδι σε κράτημα, δεν έχει κόφτη. Έχει βέβαια, στα 215 εκείνη. Αλλά εντάξει, 180 με 215 είναι πολύ σοβαρή διαφορά. Και τώρα μου λέει πώς γίνεται, μου λέει Παύλο, σου πω ρε το του λέω, δεν είναι κάτι, το βγάλουμε τον κόφτη, του λέω, με μασάς. Θα του πω εδώ στο ξενοδοχείο πώς βγαίνει, να τον βγάλει. Λοιπόν, παιδιά, μου έχει φύγει αυτή η κάψα με τις τελικές. Την έβαλε γιατί καμιά φορά με μεγάλες παρέες, δεν κουστάρω να μένω πίσω. Όχι ότι πάω, δεν τρέχω. Προσεγγίζουμε το ξενοδοχείο σιγά σιγά. Α, ξέχασα να σου πω γιατί πριν που είπα τα παιδιά που έχουν έρθει, ποιος έχει έρθει κτλ. Ανέφερα τον Τόλι. Ο Τόλις είναι από την. Α, τον ανέφερα από την Ιεράπετρα. Μια συμμετοχή από Κρήτη, Φοβερό δηλαδή. Μεγάλη μου χάρη και μεγάλη μου τιμή. Έρθει παιδί από Κρήτη, ας πούμε, γρομή του Motorrider. Φίλε από την Κρήτη. Από την Κρήτη. Απίστευτο. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι να πω. Ο πιο μικρός σε ηλικία αναβάτης είναι 24, μόλις τα κλείσε, με τρέσερ 9GT, ο οποίος το πήρε μόνος του παρακαλώ, με τη δουλειά του, χωρίς καμία βοήθεια. Το στρώνει, το έχει καινούριο, είναι κούτας,
και δεν είναι κάγκουρας. Είναι όλα μαμά και πινακίδες, εξατμίσεις μαμά, ούτε προγράμματα, ούτε εξατμίσεις, ούτε μαλακίες. Ο άνθρωπος είναι... έχει μπει στο σωστό δρόμο ο μικρός. Είχε έρθει και σε μια άλλη δρομή πιο παλιά, του είχα πει δύο πράγματα, του λέω άκου να βρεις, του λέω φαίνεται καγκουρλίγια, του λέω. Λέω όλη η φάση, λέω είναι και έξω, λέω. Το ταξίδι και το ταξίδι. Έχει ένα μεγάλο αδερφό που έχει μια φράγκα 1100, που έκανε και ψάνα σπικάζ, την πήρε χαμπάρι, σου λέει εδώ πέρα δεν καθόμαστε μέσα παρέμα τα λεφτά μας σε μπαλακίες, σε εξατμίσεις, σε φίλτρα και σε... να είχαμε να λέγαμε βάση πινακίδα, να κρύψουν την πινακίδα, για ποια αίτια κρύψουν την πινακίδα. Τι να πάρει το τρέξι, να πάρει 5 άλογα, 6 και τι έγινε, και φτάνει να πάρει. Και γιατί αργό είναι, θέλει και άλλα άλογα. Δεν φτάνουν αυτά. Δεν φτάνουν αυτά. Τέλος πάντων, ο Μάγκας είναι πολύ γαμάτος γιατί είναι 24 χρονών και βγήκε εξωτερικό με τον αδερφό του. Τρομερό να ταξιδεύεις με αδερφό. Δύο μηχανές και εγώ τρομερό που ταξιδεύω με το γιο. Και αυτό πολύ ωραία εμπειρία. Ταξιδεύεις με το παιδί σου και φυσικά και εμπειρία τρομερά να ταξιδεύεις και με το παιδί. Μια κοπέλα είχε ένα άλλο κύριο. Πάρε την κόρη του. Και εκείνο, ωραίο. Άρα έχουμε και δύο παιδάκια, ας πούμε. Παιδάκια τη 19 χρόνων, ξέρω εγώ. Εντάξει. Εισαγωγικά παιδάκια. Ενήλικες είναι οι άνθρωποι. Που είναι μαζί με τους γονείς τους. Ο γιος και η κόρη ενός κυρίου, τον γκρουπ. Τώρα μεγάλος αναβάτης. Νομίζω είναι ο Γιάννης με τον BMW, το κάπου 1600, ο οποίος είναι 58. Αλλά δεν τους έχω γνωρίσει όλους ακόμα, γιατί δεν είναι όλοι συνταξιδιώτες μου. Είναι κάποιοι new entry, είναι έχει καταχωρήσει την παρέα. Και μπορεί να είναι και μεγαλύτεροι, θα το δούμε αυτό. Αυτό είναι ο μοτοσυκλετισμός, παιδιά, είναι πολυσυλλεκτικότητα, γιατί εδώ αυτοί οι άνθρωποι όλοι ψηφίζουν άλλα κόμματα, είναι άλλες ομάδες, έχουν άλλες μοτοσυκλέτες. Έχουν άλλες ηλικίες, έχουν έρθει με τις γυναίκες, έχουν έρθει με τα παιδιά τους, έχουν έρθει μόνοι τους, με πάρα πολλές μηχανές. Μηχανές ίδιες υπάρχουν μόνο δύο NT που είναι ίδια και δύο Golf που είναι ας πούμε ίδια, γιατί και αυτά έχουν διαφορετική έκδοση το καθένα. Ίδιας γενιάς ΜΚ6 αλλά άλλης, άλλο μοντέλο. Και όλοι οι υπόλοιποι έχουν κάτι διαφορετικό, κάτι μοναδικό. Ο καθένας κάπως εκφράζεται με πολύ σπάνιες μηχανές που είναι το S1000, συγγνώμη, το GS1000 GT της Suzuki, ολοκέντρο φυσικά, το Triumph το 1206 και αυτό εκπληκτικό πανέμορφο, δεν το βλέπεις και λυγίζεις την ομορφιά, το Triumph Tiger το 660 και αυτό πολύ σπάνιο και πάρα πολύ καλό που το έχω οδηγήσει, εξαιρετικό. Το VFR το 800 το Crossover το βλέπεις κάθε μέρα, να λέμε και την αλήθεια, δεν υπάρχουν και χιλιάδες από αυτά. Και ένα BMW 900XR, ούτε αυτό το βλέπεις κάθε μέρα, αν λέμε την αλήθεια. Δύο Forza, για όσους είναι άπιστοι ότι... Έλα μωρέ το Forza τώρα το σκουτεράκι τώρα, παιδιά, σκουτεράκι δεν είναι δικάβαλα. Σκουτεράκι αυτό είναι δικάβαλα και είναι Αλβανία. Και εσείς κάβεις και ασχολείστε, άμα πάει το Forza που πω λίγο τη μάξη πιο γρήγορα. Μιλάμε για χαζά πράγματα τώρα, εντάξει. Εδώ παρέα 30 άτομα, περνάμε άντε γεια. Κόντρες και χαζομάρες τώρα, εντάξει. Λακίες. Και αυτά τα σκουτεράκια που λέτε είναι δικάβαλα και έχουν περάσει σύνορα. Τα οποία σκουτεράκια είναι, δηλαδή μιλάμε για δυναμίτες τώρα. Άμα έχεις χέρια καλά, πεταθάνεις στη στροφή με τίποτα. Είναι δυναμίτες. Με τις φρενάρες τους, με τα κρατηματάκια τους, με όλα τα, με τα πάντα. Δύο εντύπωση όπως είπα. Μα τι άλλο χοντα έχουμε. Αυτό πολύ σπάνιο το χώρο του Γιάννη, το CP 1100 ρόψιχτο. Εντάξει, έχει πολύ μηχανάκι, ρε παιδί μου, αλλά η ουσία είναι ότι ο καθένας έχει κάτι διαφορετικό. Ξέρω από δύο παιδιά, εγώ και ακόμα ένα που έχουμε τα Goldwing και ακόμα δύο παιδιά που έχουν τα NT. Και αυτό δείχνει μια έτσι, διαφορετική κουλτούρα, αντίληψη. Ο καθένας πώς καλύπτει τις ανάγκες του. Φυσικά τα Honda είναι πάντα παραπάνω και σε κάθε χρόνο είναι παραπάνω τα Honda. Είναι και πραγματικά φυσικά, γιατί είναι μια εταιρεία που λέει πιο πολύ από όλες τις εταιρείες. Είναι φυσικό αυτό. Θα ήταν αφύσικο να συμβεί κάτι άλλο. Και GS έχουμε, εννοείται, γιατί δεν λείπει ο μόνος στα 400. Δεν μπορεί να μην έχει GS εκδρομή. GS και Vestrom είναι 100 με χωρίς κλανιά. Άμα πας εκδρομή χωρίς Vestrom και χωρίς GS, είναι 100 με χωρίς κλανιά. Δεν γίνεται, δηλαδή. Δεν πας, ξεκινάς. Κάθε εκδρομή θέλει το GS της και το Vestrom της. Και μάλιστα έχουμε και το Vestrom και 650 και 1000. Το οποίο σου κάνει 1050. Και ας λέγατε 1000. Άρα έχουμε τα πάντα. Ψηφίζουμε τα πάντα μέσα από όλες τις ομάδες και όμως για 4 μέρες, 3 μέρες είμαστε φίλοι. Παραντέρα έχουμε. Έρχονται και τα παλιά λοιπόν, έρχονται και τα σκούτερ εισαγωγικά, έρχονται και τα παλιά εισαγωγικά. Τα παντόλια έρχονται, παιδιά. Δεν υπάρχει κάτι να μην. Λοιπόν, αριστερά για 40.
40 λέγονται. Έχουμε τον Αλκίνεο Γιαννίδη να μας κατάει στην τροχιά, μέσα τα ακουστικά σε ουσιανόησης. Σήμερα μιλάμε μέσα όλη την ημέρα, δεν μιλάμε Bluetooth. Με έχουν κουράσει τα Bluetooth. Τα μέσα εντάξει είναι και μπαταρία, συμφωνώ, αλλά άστο. Συνδέατε παιδιά, για χαρά, για πλάκα, τα άλλα είναι. Να και ένας ιερέας, γιατί υπάρχουν και ένα 5% των Αλβάνων, είναι χριστιανοί ορθόδοξοι. Η επίσημη θρησκεία του κράτους είναι μουσουλμανισμός, αλλά υπάρχουν και ξένοι ορθόδοξοι και υπάρχουν και πάρα πολλοί άθεοι, γιατί γενικά η αθεία στην Αλβανία είναι πλειοψηφία του πληθυσμού, άσχετα από επισήμως είναι μουσουλμανισμός, αλλά οι πιο πολλοί δεν πιστεύουν. Απλά είναι για να είναι μουσουλμάνοι. Με το λέω να κατηγορήσω, με το λέτε ότι παίρνω κάποια μηνύματα αντι-ισλαμικά, ξέρω εγώ, ή αθεϊστικά. Δεν, παιδιά, δεν με ενδιαφέρουν αυτά στο κανάλι μου. Στο κανάλι μου ενδιαφέρουν μόνο τους κλέτες. Ψηφίστε ό,τι γουστάρατε, πιστέψτε σε ποιο Θεό γουστάρατε και να είστε ό,τι ομάδα γουστάρατε. Εγώ είμαι το Σαχίρο Χόντο Θεό. Όλα καλά είναι, αλλά έχω τα από εδώ μέχρι το διάστημα. Όλα καλά να μην χαλάνε, αλλά έχω τα από εδώ μέχρι το διάστημα. Να κατέχονται εγώ τα γούστα μου, ρε, μα κάπως να γίνει. Τα χόντα μου αρέσουν. Όχι ότι δεν μου αρέσει το Triumph το 1200, προς Θεού είναι εκπληκτικό, αλλά δεν θα τα αγόραζα. Εξαμήλια, Δημήτρη, εξαμήλια. Φτάσαμε, 1.40. Να και το φορτσάκι μπροστά, παιδιά, το βλέπετε. Ο Νίκος με το πανέμορφο ματ crossrunner. Εκπληκτική μοτοσυκλέτα. Αυτό που είχαν λίγο λιγότερο να έγινε. Εντάξει, μέχρι τα 150 δεν και πολλά. Και έκανα 8, 8 στα 100, 150. Εντάξει. Το Θωμάκι 10 που είναι 6,5 ας πούμε, στα 150. Το Vestrom. Μόλις περάσα 155 και πάτησα στους 6.500 στροφές, για χαρά. 150 που και εκεί 8 είναι φυσιολογικά. Ένα μηχανή που είναι 800 άρα και λίγο παραπάνω από το φυσιολογικό ίσως. Αυτά που κάνουν χαβάλι είναι τα κόρμπονι και τα GS και τα φόρτσα αυτά είναι εντάξει για χαρά. Αυτά τα παιδιά γελάει ο κόσμος και είναι τίποτα. Και τα πεστρώνουν το χίλια γελάει ο κόσμος και είναι τίποτα. Λοιπόν, να και 40, μπήκαμε. Ψάχαμε το ξενοδοχείο μας. Εδώ χτίζεται νέο ξενοδοχείο. Συνέχεια χτίζονται ξενοδοχεία. Είναι τουριστικό μέρος γιατί έχει θάλασσα. Και είναι από τα πρώτα μέρη όταν το καθεστώς του κομμουνισμού, ουσιαστικά του φασισμού θα μπορούσα να το πω, του Χότζα καταστράφηκε και διαλύθηκε. Από τις πρώτες περιοχές που άρχισαν να εξοραίζονται είναι προφανώς τα παράλια. Γιατί τα παραθαλάσσια μέρη πάντα είναι φέλκετρο για τουρισμό και έτσι σιγά σιγά άρχισαν τα πρώτα ξενοδοχεία στις παραθαλάσσιες περιοχές. Εγώ είχα αναφέρει 10 χρόνια. Τώρα έρχομαι ξανά. Έχω έρθει με τη σύζυγο τότε, τώρα με το γιο. Ο καιρός σύμμαχός μας σήμερα, εξαιρετικός. Η μέση κατανάλωση είναι στα 5,5 από το Βόλο. Το είπα και πριν πάρα πολύ ώρα, που ήμουν 50 χιλιόμετρα πίσω. Ξενοδοχιάρα, εδώ κοίτα. Παιδιά, αυτή η μηχανή εκεί αυτό είναι το 5,6 που λέει Honda, δηλαδή εκεί είναι σταθερά η άτιμη εκεί. Θα πέσει και πώ την οδηγεί ρε Motorrider. Ναι, συμφωνώ, παιδιά, ο καθένα έχει έναν τρόπο οδήγηση. Αλλά πιστεύω ότι έχω έναν τρόπο οδήγηση ο οποίο μοιάζει με πολλών ακόμα ανθρώπων. Γιατί το Forza μου κέντρισε 4,3 με 4,4 μέση που
με πάρα πολύ κόσμο που έτσι έχει φόρσα και μιλάμε για δέσουμε μηνύματα και είμαι στο Φόρσα Club Ελλάς, εκεί διαχειριστής. Εκεί είναι η μέση του πανέμορφο, Για μπύρα το βράδυ εδώ είναι τρομερό, για μπυρίτσα, Αρθούμε, τρομερό. Έλεγα λοιπόν ότι τα πιο πολλά παιδιά και σε Φόρσα Club Ελλάς στο γκρουπάκι που έχουμε κάνει είναι 4,3 με 4,4, άρα οδηγώ που σου οδηγεί πιο πολλοί κόσμος, εντάξει. Άμα το κυνηγήσω, σίγουρα θα κάψει. Δεν το συζητάμε. Απέντη είναι η Κέρκυρα. Απέντη είναι η Κέρκυρα, πραγματικά. Έχει δίκιο ο Δημήτρη, μου λέει εγώ σου απέντη είναι η Κέρκυρα. Η σημαία της Αλβανίας με τον Αετό, το δεκέφαλο, μοιάζει όπως είναι ο Αετός της Goldwing. Αυτοί την ονομάζουν την Αλβανία, την λένε Σκυπερία. Και Σιπερία, συγκεκριμένα, λέει αυτό το σι το βαρύ, Σιπερία. Και ο Αλβανός, Σιπέρ, κάπως έτσι λέγεται, ο Αλβανός λέγεται Σιπέρ, σκληρότητα τους. Τώρα το Αλβάνια είναι η επίσημη ονομασία, δεν ξέρω πώς προέκυψε. Όπως και το Netherlands που σημαίνει κάτω χώρες και στην γλώσσα την Ολλανδική και εμείς ας πούμε τη λέμε επισήμως, τη λέμε ας πούμε Holland, Ολλανδία. Τώρα όπως και το από κάτω χώρες, Netherlands που σημαίνει κάτω χώρες, στο να λέμε Ολλανδία, αυτό είναι βέβαια από το Holland που είναι οι επίσημες διεθνείς ονομασίες. Όπως και το Ελλάς λέγεται Greece, καμία σχέση, από το Γρεκός. Πάρτε μάτι 240. Αξι, παιδιά, τι είναι, τζάμι είναι, ένα τσιγάρο δρόμος είναι. Δεν είναι κάτι, τι ώρα είναι 5 ώρα ελληνική. Και εγώ έφυγα από το Βόλο 9. Και δόξα τω Θεώ, και καβλάντισα, και καφέδες ήπια, και χαβά έκανα. Και δεν πέρασα σύνορα μόνος, δεν πέρασα σύνορα με 9 άτομα, τα οποία οι διατυπώσεις ασυνοριακές με 9 άτομα είναι χρονοβόρες, γιατί πρέπει να πέρασουν και 9. Γέμισα βενζίνη με 5 άτομα. Θέλω να πω ότι δεν ήρθα μόνος. Άμα έχουμε ένα ταξίδι με 3 μηχανάκια, θα είχα φτάσει εδώ και μία ώρα. Και πάρα πολύ άνετα. Θα μου πεις είναι και γκόργου. Ναι, εντάξει είναι, αλλά. Α, εδώ που λέει η Λύρια, να σας πω και μια ιστορία. Ιστορία, δεν είναι ιστορία, λάθος εξέφρασα. Να σας πω λίγο. Ιστορικά, οι Σκυπέροι, δηλαδή οι Αλβανοί, κατάγονται από τον αρχαίο Ηλίριο. Έτσι τουλάχιστον λέει ο μύθος, ότι εδώ κατοικούσαν οι Λύριοι. Γι' αυτό και το Hotel Illyria. Εδώ να βάλω λίγο το Echo Mode στην πόλη, για να μην έχω τόσο πολύ φρόνο στο μοτέρ. Δεν το θέλω, θέλω να τσουλάω. Α, φτάσαμε κιόλας. Άρα, μία που το έβαλα, να κατοικούει του τόλι, φαίνεται μπροστά. Και ο Γιάννης πάρκαρε. Εδώ έχω ξενοδοχείο μας, Τζαραβάλ. Δημήτρη, μας κατέβασε. Αν θες κατέβα. Ωραία. Να παρκάρουμε. Να βάλουμε και μερικές μηχανές επάνω αν μπορούμε. Τόσοι πολλοί που δεν χωράμε. Τασό, βάλτο από πίσω, βάλτο από πίσω. Να το βάλω εγώ. Να χωρέσουμε, να βάλουμε καλές μηχανές μαζί. Βάλτε εδώ μηχανές, βάλτε μηχανές. Βάλε εδώ, παίρνει άλλη από εκεί. Δεν κλέβουν, έχει κάμερες εδώ. Βλέπεις την κάμερα. Εντάξει. Τι βλέπεις την κάμερα. Άμα μπορούμε να βάλουμε το αυτοκίνητο. Να βάλεις, αλλά η κάμερα σε βλέπει για όλος βλέπει μέσα στο ρεσεψιονίστ. Έχει 11 η ώρα, αλλά έρχεται φύλακας. Ναι, το ξέρουμε, θα πεις. Το ξέρω, βρε. Μα γι' αυτό, εσύ Διονύση, έχει και με 20 ευρώ σε ξενοδοχεία. Ξενοδοχεία υπάρχουν και με 20 ευρώ. Εδώ δεν ήρθα τυχαία. Δεν ήρθα τυχαία εδώ. Κάνε στην άκρη.